Πάμε τώρα να συζητήσουμε και με τον συνάδελφό μου από το Militaire.gr, τον Πάρη τον Καρβουνόπουλο. Πάρη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Φίλιππε. Να συνεχίσουμε από εκεί που μείναμε με τον κύριο Καμπά. Ο στρατηγός τα κάλυψε όλα, νομίζω, Φίλιππε. Συμφωνείς και εσύ όπως τα έβαλε τα θέματα, ότι πιο πιθανό τώρα. Ναι. Με τον Νετανιάχου μπορεί να πεις ότι είναι πιο πιθανό όμως. Αυτό δεν. Εντάξει, εδώ τώρα είναι το μεγάλο ερώτημα. Υπάρχει άποψη ότι ο κύριος Νετανιάχου δεν ακούει τους Αμερικανούς, ναι. Και υπάρχει άποψη που λένε ότι οι Αμερικανοί του κλείνουν το μάτι, του δίνουν πράσινο φως, και αυτό στηρίζεται σε συγκεκριμένες πληροφορίες. Επαναλαμβάνω, το έχουμε ξαναπεί νομίζω μαζί, ότι την ημέρα του βομβαρδισμού, στον οποίο εξοντώθηκε ο Νασράλα, είχαν εντοπιστεί αμερικανικά υπτάμενα ραντάρ στην περιοχή. Μου το έχεις πει εδώ. Και από την άλλη πλευρά, τη μία μέρα ο κύριος Μπάιντεν μιλάει για εκεχηρία και για προσπάθειες που πρέπει να γίνει εκεχηρία, και την επόμενη μέρα ανακοινώνει η Ουάσιγκτον πακέτο στρατιωτικής βοήθειας στο Ισραήλ 8,7 δις. Συνεπώς, κανείς δεν μπορεί να βγάλει άκρη για το τι πραγματικά ρόλο παίζουν οι Αμερικανοί. Το μόνο βέβαιο είναι αυτό που λένε πολλοί αναλυτές, ότι αν ήθελε η Ουάσιγκτον να φρενάρει το Ισραήλ, θα μπορούσε να το κάνει μέσα σε ένα 24ωρο. Δεν το κάνει. Τώρα από εκεί πέρα. Οι εκτιμήσεις που έκανε ο κ. Καμπάς είναι λογικότατες. Η Ισραηλινή πολεμική αεροπορία θεωρητικά δεν έχει να αντιμετωπίσει κάποιο ουσιαστικό κίνδυνο σε αποστολές βομβαρδισμού στόχων στο Ιράν, ενώ ότι θα περάσει πάνω από το Ιράκ, το οποίο δεν έχει αεράμινα, ούτε πρόκειται να εμποδίσει την Ισραηλινή πολεμική αεροπορία να κάνει τις αποστολές. Ωστόσο, δεν σημαίνει ότι είναι μια αποστολή παιχνιδάκι, και δεν σημαίνει ότι είναι μια αποστολή για την οποία δεν πρέπει να μπουν στη ζαριά πολύ σοβαρά οι συνέπειες. Το Ισραήλ, όπως έχουμε ξαναπεί, το μόνο που έχει να κάνει σε μια τέτοια επίθεση, η μόνη απάντηση που μπορεί να δώσει, είναι να απαντήσει και άλλα κουπιά βαλιστικών πυράβλων. Από την πρόσφατη επίθεση του Ιράν που είδαμε εναντίον του Ισραήλ, εντάξει, υπάρχει ο αεροπορικός στόλος, υπάρχουν τα εξελιγμένα συστήματα τα αεροπορικά των Ισραηλινών. Είδαμε όμως ότι πολλοί βαλιστικοί πύραυλοι πέρασαν. Σιγά σιγά, παρά την προσπάθεια της κυβέρνησης του Ισραήλ, του κ. Νετανιάχου, να μην βγουν προς τα έξω στοιχεία για τους στόχους έχουν τυπηθεί, επιβεβαιώνεται ότι έχουν πληγεί και σημαντικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις του Ισραήλ. Άρα δεν είναι παιχνιδάκι, και σίγουρα αυτή η ενέργεια δεν μας βάζει σε ένα δρόμο στον οποίο στο τέλος του θα δούμε μία αχτίδα φωτός που μπορεί να μας οδηγήσει σε μία σχετική ηρεμία. Βλέπεις, δεν μιλάω ούτε για ειρήνη ούτε για εκεκυρία, αλλά μπας περιπτώσει κάπως να πέσει. Αυτό αργεί πολύ, όπως φαίνεται, αργεί πολύ πάρει όπως, ναι. Όπως φαίνεται. Αλλά όπως τη διαβάθμιση που έκανε ο στρατηγός, με την οποία συμφώνησες και εσύ και συμφωνώ και εγώ, άλλη τάξεως θέμα είναι ένα χτύπημα σε στρατιωτικούς στόχους, άλλη τάξεως θέμα στους ενεργειακούς πετρελοπηγές και βέβαια άλλη τάξεως θέμα στα πυρηνικά. Και ίσως θεωρώ ότι γι' αυτό πρέπει να καθυστερεί και το Ισραήλ. Δεν το έχει καταλήξει. Πιθανόν, αλλά εκεί είναι το ερώτημα. Ας υποθέσουμε ότι το Ισραήλ θα επιλέξει να στοχεύσει σε στρατιωτικούς στόχους των Ιρανών. Τι μας κάνει να πιστεύουμε ότι η Τεχεράνη θα το καταπιεί αυτό και δεν θα δώσει μία απάντηση στην οποία θα πρέπει να περιμένουμε μετά την ανταπάντηση του Ισραήλ. Και να περιμένουμε μετά. Νομίζω ότι έχουμε μπει σε ένα φαύλο κύκλο που δεν ξέρουμε πώς μπορεί να σταματήσει. Ακούω αυτές τις εκτιμήσεις. Δεν είμαι ειδικός στη Μέση Ανατολή, ούτε ξέρω το Ιράν τόσο καλά όσο οι διάφοροι επιστήμονες που κάνουν τις αναλύσεις. Δεν μπορώ όμως να φανταστώ πώς η Τεχεράνη, το καθεστώς της Τεχεράνης, θα καταπιεί εύκολα να τις χτυπηθούν, ας πούμε, τρία αεροδρόμια, δύο στρατιωτικές βάσεις. Και δεν θα απαντήσει, λέει. Αφού έχουν πει ότι ήδη θα απαντήσουν. Επιτεθεί το Ισραήλ, έχουν πει ότι θα απαντήσουν. Οπότε, ναι. Θεωρητικά λέω τώρα εγώ, εάν τώρα χτυπήσει το Ισραήλ στρατιωτικούς στόχους, απαντήσει το Ιράν, όπως έχει ήδη πει, μετά οι επιλογές του Ισραήλ είναι οι άλλες δύο. Είναι οι άλλες δύο επιλογές. Μην ξεχνάμε ότι στο Λίβανο γίνονται μάχες, τουλάχιστον όπως ανακοινώνεται. Ναι, ναι. Οι Ισραηλοί έχουν αρχίσει να έχουν απώλειες. Πριν από λίγο διάβαζα ότι ξανακάνουν επιχειρήσεις στη Βόρεια Γάζα. Όλα τα μέτωπά τους είναι ανοιχτά. Και θα πρέπει εδώ να επισημάνουμε ότι, επειδή χθες ο κ. Νετανιάχου υποσχέθηκε νίκη στους πολίτες του,
βάφτισε τον πόλεμο ως πόλεμο της αναγέννησης, βγήκαν και τον επανέφεραν στην πραγματικότητα οι συγγενείς των ομήρων. Του είπαν ότι νίκη για το Ισραήλ δεν υπάρχει αν δεν επιστρέψουν οι όμηροι. Και με τους ομήρους δεν έχουμε κάποια ευχάριστη εξέλιξη. Νομίζω καμία εξέλιξη δεν έχουμε. Έτσι. Ναι, καμία εξέλιξη. Ναι. Συνεπώς υπάρχει ένα θέμα και για το Ισραήλ, το οποίο μπορεί να κάνει πραγματικά εντυπωσιακά χτυπήματα, μπορεί πραγματικά να κάνει μια επίδειξη δύναμης με την τεχνολογία που έχει. Στην ουσία όμως, αν τα βάλουμε κάτω, δεν νομίζω ότι κερδίζει σημαντικά. Τώρα αυτό που λέγεται, είναι βέβαια μελλοντικό το ερώτημα, να το πω έτσι, ότι κάποια στιγμή θα μιλάμε για μια νέα Μέση Ανατολή, το βλέπεις στο σενάριο, αφού γίνει ό,τι γίνει. Ναι, αυτό λέει ο κύριος Νετανιάχου, το είπε χτες, ότι ξαναφτιάχνουν την νέα Μέση Ανατολή. Πρέπει να μας πει τι έχει στο μυαλό του, δηλαδή η Γάζα ισοπεδώθηκε, είναι μια νέα Μέση Ανατολή. Οι κάτοικοι της Γάζας είναι εκεί. Και εδώ είναι κάτι το οποίο το κατηγορείται ο κ. Νετανιάχου, ότι ξεκίνησε μια επιχείρηση χωρίς να έχει βάλει στα σχέδιά του τι θα κάνει την επόμενη μέρα. Αυτοί οι άνθρωποι δεν απομακρύνθηκαν, μένουν στα ερείπια. Ναι, στα συντρίμμια. 40 τόνοι συντρίμμια πάρει έχει γίνει η Γάζα. Ακριβώς. Τους ανθρώπους όμως τι ακριβώς θα τους κάνουν? Πού θα πάνε αυτοί οι άνθρωποι? Δηλαδή δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα όσο φαίνονται έτσι στα πλάνα και στις φωτογραφίες. Υπάρχει μια πραγματικότητα που πρέπει να αντιμετωπιστεί. Εκτός αν μιλάμε, το σχέδιο είναι να εξοντωθεί και το τελευταίο Παλαιστίνιος. Κάτι που δεν θέλουμε ούτε να το σκεφτόμαστε, ούτε να το συζητάμε και δεν μπορεί να γίνει βεβαίως. Και είναι η Γάζα, όπως τη λες. Είναι ο Λίβανος την επόμενη μέρα. Ο Λίβανος, βέβαια. Και για όλη την Ευρώπη, λέω κυρίως την Ευρώπη, τι θα γίνει με το μεταναστευτικό? Ναι, ακριβώς. Και εκεί αυτό το θέμα μας αφορά πάρα πολύ. Γι' αυτό το λέω. Γι' αυτό το λέω. Ήδη έχουμε, αν δούμε τα επίσημα δελτία τύπου. Ήδη έχουμε αυξημένες ροές. Έχουμε τεράστιες ροές από την Αφρική, κυρίως από τη Λιβύη. Ακριβώς. Στην Κρήτη. Στην Κρήτη. Κάθε μέρα υποδέχεται. Και εγώ δεν ξέρω πόσο κόσμο. Ναι. Οπότε αυτό είναι ένα θέμα που θα το βρούμε σύντομα μπροστά μας. Ακριβώς. Πολύ σύντομα νομίζω. Πολύ σύντομα.